Στην Επιτροπή Αγώνα Πυρόπληκτων Βόρειας Σέβειας πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει φορείς και επιτροπές αγώνα από όλη την Ελλάδα που έχουν συγκροτηθεί μετά τις καταστροφικές συνέπειες από διάφορα φυσικά φαινόμενα. Φορείς και επιτροπές που παλεύουμε διεκδικώντας να πάρουμε πίσω όσα η φωτιά, η πλημμύρα ή ο σεισμός μας αφαίρεσε, αγωνιζόμενοι για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών του καλοκαιριού, που κατέστρεψε πάνω από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, καλλιεργειών, σπιτιών, υποδομών, δημιουργώντας ταυτόχρονα και κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων, όπως αυτά που βιώσαμε πριν δύο μέρες στην ανατολική πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, σε Αγιάννα, Αχλάδη, Βασιλικά, Κοτσικιά κτλ., που χωρίς ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια βροχόπτωσης κινδύνεψαν και εκλοβίστηκαν 200 άνθρωποι, χύμαροι μπήκαν μέσα στα σπίτια, καταστράφηκε το παραλιακό μέτωπο, οι δρόμοι και οι υποδομές. Είναι και χωρίς να έχουμε ματικές ικανότητες στο προήμιο όσων θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, τόσο οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, όσο και οι κάτοικοι της Βαρυμπόπης, οι περιοχές της Ηλίας, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και αλλού. Άλλωστε, περιοχές του Πηλίου, της Αγιάς και της Κέρκυρας τα ίδια βιώνουν, παρότι δεν είχαν προηγηθεί πυρκαγιές. Αντίστοιχη κατάσταση ζουν και στην Ελασσόνα και πρόσφατα στην περιοχή του Αρκαροχωρίου Κρήτης, που αφού έχουν χάσει τα σπίτια τους, καλούνται να ξεχειμωνιάζουν σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, σε σκηνές ή οικισμούς. Όλα όσα συνοπτικά περιγράφουμε παραπάνω είναι ένα μέρος των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε μετά τις φυσικές καταστροφές. Όπως ξέρουμε καλά, όμως ξέρουμε καλά πως αυτά που ζούμε θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει ή οι συνέπειες θα ήταν πολύ μικρότερες αν πραγματικά υπήρχε η λογική της πρόληψης και αντίστοιχα της λήψης αναγκαίων μέτρων προστασίας από το κράτος και τους μηχανισμούς του για τη θωράκιση του λαού, της ζωής και της περιουσίας του λαού από τα φυσικά φαινόμενα. Αντί αυτού τι βλέπουμε? Δάση, καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές να καίγονται, αφού τόσο τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας όσο και τα μέτρα κατάσβεσης είναι εγκληματικά ανεπαρκή. Τον Αύγουστο, εξαιτίας της απόλυτης ανεπάρκειας, σε μέσα και προσωπικό κινδύνευσαν ακόμη χωριά και πόλεις της Βόρειας Εύβοιας. Αν εμείς οι ίδιοι με δικά μας μέσα δεν μπαίναμε μπροστά στη φωτιά, οι καταστροφικές συνέπειες στα χωριά θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. Η ανεπάρκεια και οι σοβαρές ελλείψεις δεν μπορούν να καλυφθούν από το γεγονός ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, όπως επαναλαμβάνονται κυβερνητικά στελέχη για να δικαιολογηθούν για τις ευθύνες που έχουν απέναντι στο λαό που τον άφησαν και συνεχίζουν να τον αφήνουν απροστάτευτο. Αφού μαζέψαμε τα κομμάτια μας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τη ζωή μας κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, μέσα από τα σωματεία, συλλόγους και επιτροπές αγώνα που στήσαμε σε κάθε χωριό. Θέσαμε ως πρώτο ζήτημα σε κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμους την άμεση εκπόνηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Έργα που πρέπει να γίνουν γρήγορα, ώστε να υπάρχει θωράκιση στην περιοχή από ενδεχόμενες πλημμύρες. Αυτό που ζούμε δύο μήνες μετά την πυρκαγιά είναι η απόλυτη απουσία αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την περιοχή. Ενώ η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών είναι ότι δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα από τους αρμόδιους φορείς για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Πρόκειται για ένα έγκλημα κατά στη ροή, αφού όλη η περιοχή είναι εκτεθειμένη στο κίνδυνο πλημμυρών, που μπορεί να μας οδηγήσει και να θρηνίζουμε συνανθρώπους μας που δεν θρηνίσαμε από τις πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, μετά τις πρώτες πλημμύρες στην περιοχή της Αγίας Άννας, Αχλάδη, Κοτσικά κτλ., ο κ. Τριαντόπουλος είχε το θράσος να δηλώσει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για την προστασία της περιοχής. Προφανώς εννοεί κάποια κορμοδέματα σε ορισμένες περιοχές που και αυτά ξεκίνησαν πολύ αργά, ενώ δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τα βασικά μέτρα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα. Η κοροϊδία πάει σύννεφο. Η κατάσταση αυτή που περιγράφουμε δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Δεν είναι πρωτοφανής. Την έχουν ζήσει πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Όπως πέρυσι η περιοχή της Καρδίτσας, της Φθιώτιδας, παλιότερα η Μάδρα και άλλες περιοχές της Εύβοιας, όπως τα Ψαχνά και το Λιλάντιο, που στις περισσότερες των περιπτώσεων θρηνήσαμε και ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά είναι που μας οδήγησαν σήμερα να βρεθούμε από κοντά, να συζητήσουμε για το πώς συντονισμένα θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες όχι μόνο των καταστροφών, αλλά και τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων,
που θεωρούν τα μέτρα προστασίας κόστος. Δεν έχουν ανταποδοτικότητα και μας αφήνουν εκτεθειμένους στο έλεος των φυσικών κινδύνων. Αυτή η ίδια πολιτική είναι που δεν χρηματοδοτεί τα δασαρχεία για έργα αντιπυρικής προστασίας, που αφήνει υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες πυρόσβεσης, ενώ διατηρεί απαρχαιωμένο τον πυροσβεστικό στόλο συνήθως για συντήρητο, που δεν δίνει δεκάρα για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τόσο σε επικίνδυνες περιοχές όπως είναι αυτές που έχουν καεί, όσο και συνολικότερα, αφού και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έργα αυτά είναι μη επιλέξιμα, δηλαδή δεν χρηματοδοτούνται. Είναι η ίδια πολιτική που δεν χρηματοδοτεί την αντισεισμική θωράκιση του λαού σε μια χώρα με αναπτυγμένη σεισμική δραστηριότητα, που δεν ελέγχει κτηριακές υποδομές, σχολεία, υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ. Για τη στατιστικότητά τους. Είναι η ίδια πολιτική που ενώ μας αφήνει απροστάτητους από τους φυσικούς κινδύνους, ταυτόχρονα αρνείται να αποδώσει τις αναγκαίες αποζημιώσεις για την αποκατάσταση της ζωής μας. Και όλα αυτά, αφού μετά από κάθε καταστροφή, όπως και στην περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας, περισσεύουν υποσχέσεις για αποζημιώσεις, για πλήρη τάχα αποκατάσταση όλων των ζημιών. Όμως εμείς ζούμε την αντικειμενική πραγματικότητα που λέει ότι εκτός από ορισμένες προκαταβολές των αποζημιώσεων, στο 20% της ζημιάς, μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ ελαιοπαραγωγή με λισοκόμη κτηνοτρόφοι. Είναι χωρίς αποζημιώσεις επαγγελματίες που ζημιώθηκαν από τις διακοπές ρεύματος και την εγκατάλειψη καταλυμάτων από πελάτες λόγω της φωτιάς. Σε κάθε ζημιά υπάρχουν από μια σειρά κόφτες που αφήνουν εκτός αποζημιώσεων πολλούς πληγέντες. Όπως και εκείνοι που αποζημιώνονται παίρνουν ουσιαστικά μέρος των ζημιών που είχαν. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία για τις αποζημιώσεις που έχουν πάρει ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες οι πληγέντες των Καμινάδων και Αλιάκ Μαχαλά Καρδίτσας. Πάνω από 100 οικογένειες στην Καρδίτσα που τα σπίτια τους κατέρευσαν είτε κρίθηκαν κατά δυστία μη κατοικήσιμα, ακόμα δεν έχουν πάρει το επίδομα ενοικίου. Μάλιστα τους ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές να πληρώσουν για τα γκρεμίσματα από την τσέπη τους. Αποζημίωση για την οικοσκευή έχουν πάρει 1.761 νοικοκυριά με μέσο όρο χρημάτων αναπληγέντα τα 2.200 ευρώ. Επίσης υπάρχουν αρκετοί που έχουν απορριφθεί επειδή δεν πληρούσαν μια σειρά προϋποθέσεις, οι κόφτες που λέγαμε προηγούμενα, που έχουν βάλει, όπως ότι δεν είναι πρώτη κατοικία, ρολόι της ΔΕΗ κτλ. Με αποτέλεσμα να μην έχουν πάρει καθόλου χρήματα. Από τις 1.600 επιχειρήσεις που έχουν πάρει ζημιά, άνω των 8.000 ευρώ της ΕΦΑΠΑΞ αποζημιώσεις, οι 1.400 έχουν πάρει μόνο το 20%. Το τελικό ποσό της αποζημίωσης που θα δοθεί σε όλους θα είναι στο 55% της ζημιάς, που καμιά σχέση δεν έχει με το 100% που από την πρώτη στιγμή διεκδικούμε. Από τις 1.600 αιτήσεις που είναι για αποζημίωση του αγροτικού εξοπλισμού, πάγιο κεφάλαιο, περίπου οι 500 πληγέντες έχουν πάρει το 20% της ζημιάς τους και στους αγρότες το συνολικό ύψος αποζημίωσης έκυψε στο 55%. Επίσης, ένα χρόνο μετά, υπάρχουν ακόμα 1.000 ενστάσεις αγροτών που αφορούν τις αποζημιώσεις στην παραγωγή που δεν έχουν καν εξεταστεί από τον ΕΛΓΑ. Φυσικά, ο κίνδυνος μιας επόμενης πλημμύρας παραμένει ανοιχτός, αφού δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, με ολοκληρωμένες μελέτες για την κατασκευή των αναγκαίων έργων. Τα μόνα έργα που γίνονται και μάλιστα με ρυθμούς χελώνας αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις ήδη υπάρχουσες υποδομές. Την ίδια στιγμή, με διαδικασίες εστραπή, δίνονται εκατομμύρια στους μεγαλοεργολάβους, τους κατασκευαστικούς ομίλους για τις πράσινες επενδύσεις και για τους οδικούς άξονες. Όμως αυτά δεν μας πτωούν. Ξέρουμε, όπως το ξέρετε όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ, ότι αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν παλέψουμε με πίστη στο δίκαιο μας και ανυποχώρητα, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές δεν θα πάρουμε ούτε τα ψίχουλα που μας δίνουν. Δεν έχουμε και το έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμους. Όλοι τους υπηρετούν ο καθένας από το δικό του πόστο την ίδια πολιτική, που εμάς μας οδηγεί στη χειροτέρευση της κατάστασης, την ίδια ώρα που στην πλάτη μας εξυφαίνουν business. Αυτό αποδεικνύει και η Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειος Εύβοιας, της κυβέρνησης. Ο επικεφαλής της, ο κύριος Μπένος, μας πρότεινε να γίνουμε συνεργάτες του, δηλαδή να γίνουμε συνεργοί στο έγκλημα, πουλώντας το παραμύθι για ανθρωποκεντρικό σχέδιο.
Ποια είναι η αλήθεια? Το σχέδιο περιλαμβάνει πως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα κάνουν business στα καμένα. Μάλιστα, κάποιες από αυτές έχουν μπει ως ανάδοχοι στα διαδιαβολικά έργα. Τι προβλέπει το σχέδιο ανασυγκρότησης για τα αιτήματά μας? Τίποτα. Αυτό το σχέδιο θέλει η κυβέρνηση ως πρότυπο να το εφαρμόσει και σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα από φυσικές καταστροφές, όπως στους σεισμοπαθείς της Κρήτης. Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που στην προμετωπίδα τους έχουν τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, εμείς με την οργάνωσή μας στις επιτροπές αγώνα με άλλους φορείς ορθώνουμε το ανάστημά μας και αναμετριόμαστε καθημερινά και ανυποχώρητα, βάζοντας σε προτεραιότητα τις δικές μας ανάγκες για την αποκατάσταση και την ολική στο 100% αποζημίωση όλων των ζημιών, την άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής αντιπυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης, για να μην ξαναβγούν αντίστοιχα γεγονότα στα μέρη μας ούτε πουθενά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανταμώνουμε σήμερα οι επιτροπές αγώνα και φορείς από πολλά μέρη της Ελλάδας που έχουμε κοινά προβλήματα, ανεξάρτητα από την αιτία των καταστροφών, για να κάνουμε πιο μαζικό, πιο δυνατό, πιο αποτελεσματικό τον αγώνα μας. Ο συντονισμένος αγώνας μας και η αλληλεγγύη που έδειξε ο λαός αποτελεί για μας το πιο ισχυρό όπλο που μπορεί να επιβάλλει τη λύση που έχουμε ανάγκη μέσα από ένα κοινό πλαίσιο αιτημάτων. Μετά το πρώτο βήμα στο συντονισμό μας που γίνεται σήμερα, προτείνουμε να πάρουμε απόφαση για μεγάλο αγωνιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 6 Νοέμβρη στις 12 η ώρα στο χώρο με χώρο συγκέντρωση στο Σύνταγμα και την επίδοση ψηφίσματος στη Βουλή. Θα σας διαβάσω τώρα το πλαίσιο αιτημάτων που έχουμε βάλει. Είναι ένα γενικό πλαίσιο που μπορεί όμως να συμπληρωθεί από κάθε επιτροπή με τα επιμέρους ζητήματα που βάζει κάθε επιτροπή στον τόπο τους. Πλαίσιο αιτημάτων. Άμεσα μέτρα προστασίας του λαού από όλες τις φυσικές καταστροφές, με έργα αντιπυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης στο ύψος των αναγκών μας, με επαρκή χρηματοδότηση για αυτά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, με τη στελέχωση σε αναγκαίο προσωπικό όλων των υπηρεσιών, πυροσβεστική, δασαρχία, πολεοδομία κτλ. Προτεραιότητα σε έργα αντιδιαβρωτικής και κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, Αττική, Βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησο, Φωκίδα και αλλού. Αποκατάσταση άμεσα όλων των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές, οδικούς άξονες, αγροτικούς δρόμους, ηλεκτρικό ρεύμα, ίδρυυση, άδρυυση κτλ. Άμεσα μέτρα αποκατάστασης όλων των καμένων δασικών εκτάσεων. Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, στέγασης και διατροφής σε όλους όσους χάσανε τα σπίτια τους για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο μέχρι την αποκατάσταση των κατοικιών τους. Αποζημίωση στα 100% όλων των ζημιών από όλες τις αιτίες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς κανένα αποκλεισμό πληγέντα. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες στις πληγήσεις περιοχές. Εξασφάλιση των αναγκαίων ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους για όσο διάστημα θα διαρκέσει η απαγόρευση της βόσκησης. Αντίστοιχα, εξασφάλιση μελισσοτροφών για τους μελισσοκόμους, ειδικά για τους ρητινοκαλλιεργητές δασεργάτες, την εξασφάλιση του τουλάχιστον 15 ετών απασχόλησης στην ανασύνταξη του δάσους, αφού έχουν απολέσει το αντικείμενο της εργασίας τους. Στελέχωση με τον αγκαίο μόνιμο προσωπικό των κέντρων υγείας, σχολείων και προνοιακών δομών σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες των κατοίκων, αλλά και αυτές που προέκυψαν από τις καταστροφές. Αφορολόγητο όριο για τους μικρούς επαγγελματίες στα 12.000 ευρώ, απαλλαγή πληρωμών για το 2021 και το 2022 του ΕΦΙΑ, ΔΕΗ, ίδρυυση, τηλεφωνία, δημοτικά τέλη, διαγραφή χρεών σε τράπεζες και φορεία για όλους στις πληγήσεις περιοχές. Αυτά είναι τα αιτήματα, το γενικό πλαίσιο αιτημάτων που ξαναλέω ότι μπορεί σε κάθε επιτροπή, ανάλογα με τα ειδικά ζητήματα που βάζει, να συμπληρωθεί και να το παλέψει κάθε επιτροπή ξεχωριστά και βέβαια όλοι μαζί.